της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονίας, σας καλωσορίζουμε στη γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Σήμερα έχουμε μια ανοιχτή ημέρα για το κοινό. Μπορείτε να επισκεφτείτε τους χώρους της σχολής, να δείτε τα μουσικά όργανα και την αίθουσα συναυλιών. Είναι μία από τις 70 εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους συντελεστές που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Να δώσουμε το μικρόφωνο στην καθηγήτρια πιάνο του οδείου μας, την κυρία Νεκταρία Τζιβρά, η οποία θα διαβάσει το μήνυμα για την ημέρα από τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Φίλιππο Τσαλαχούρ. Σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε να περάσετε όμορφα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή μας συναυλία της μπάντας μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Σας μεταφέρω το μήνυμα του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, κύριο Φίλιππο Τσαλαχούρη, ο οποίος δεν κατάφερε δυστυχώς να είναι απόψε μαζί μας. Η επιλογή της 21ης Ιουνίου ως Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής είναι συγκινητική. Μεταφέρουμε την αγάπη μας για τη μουσική στο κέντρο της ζωής μας, που είναι ο ήλιος. Εξάλλου, η θαλπορή της μουσικής στη ψυχή κάθε ανθρώπου, μόνο με τη θέληση μπορεί να συγκριθεί. Ο Ρίλκελ γράφει πως οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια όταν ακούν μουσική από φόβο μήπως δουν τον ήχο. Θα έλεγα πως οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια όταν κοιτούν τον ήλιο με την προσδοκία να ακούσουν μουσική. Ο γιορτασμός της μουσικής διεξάγεται σήμερα σε 22 ευρωπαϊκές χώρες. Η ελληνική γλώσσα έκανε ένα μεγάλο δώρο στην ανθρωπότητα, τη λέξη μουσική. Στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, αυτή η λέξη που σημαίνει, που περιγράφει με ακρίβεια αυτή την τέχνη, συγκινεί και διδάσκει. Αλλά και εκείνοι οι λαοί που έχουν άλλη λέξη κατανοούν τον όρο μουσική. Και οι μουσες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας κρατούν το νήμα του χρόνου και της φύσης. Εδώ, στη Φιλαρμονική, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που τιμά τη μουσική με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, αυτόν της μάθησης, της παιδείας, της συνεργασίας και της προσφοράς. Στην Κεφαλονιά, η μουσική έχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή όλων. Δεν είναι απλή η σχέση με τις ρίζες της. Οι ρίζες του δέντρου είναι βαθιές και τα κλαδιά απλωμένα. Έργο της Φιλαρμονικής είναι να ποτίζει αυτό το δέντρο της μουσικής στη γη της Κεφαλονιάς, να το φροντίζει. Κάθε παιδί που περνά το κατόφλι του οδείου για τα μαθήματά του, κάθε όργανο που έχει, κάθε δοκιμή της μπάντας, κάθε σελίδα στα αναλόγια, κάθε νότα στα πεντάγραμμα των σπουδαστών είναι ένας σπάνιος συνδυασμός ρίζα και καρπός. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Κανένας δεν μπορεί να πει τι προηγείται και τι έπεται. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τη μουσική να βαδίζει πλάι μας, ακόμη και όταν είμαστε σιωπηλοί. Όλη η μουσική που έχουμε ακούσει, καθώς και η μουσική που θα ακούσουμε, υπάρχει μέσα μας. Υπάρχει για να ανοίγει μπρος μας τον μόνο και αληθινό δρόμο της ζωής μας. Εκείνον της αγάπης που έχει προς διορισμό την καρδιά. Φίλιππος Τσαλαχούρης, καλλιτεχνικός διευθυντής Φιλαρμονικής Σχολής Αργοστολίου. We'll be right back.
Thank you.